Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών που διδάσκει ο κύριος Μινάς Ζασιγένης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του έκτου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση με την έννοια της διευθυνσιοδότησης μνήμης και η υλοποίηση πινάκων σε assembly. Ζητείτε λοιπόν να συντάξουμε ένα πρόγραμμα, στο οποίο έπειτα από μήνυμα προς το χρήστη θα εισάγεται με ταυτόχρονη εμφάνιση στην οθόνη από το πληκτρολόγιο κείμενο με λατινικούς χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες αυτοί θα αποθηκεύονται σε μια περιοχή μνήμης που θα ορίσουμε στο τμήμα δεδομένων. Δεκτοί χαρακτήρες είναι όλοι οι κεφαλαίοι και πεζοί λατινικοί χαρακτήρες και τα σημεία στίξης κενό, θαυμαστικό και τελεία. Η περιοχή αυτή θα είναι δηλωμένη με το όνομα buffer και θα είναι μεγέθος 40 bytes. Η εισαγωγή θα τερματίζεται εάν πατηθεί το Enter ή εάν έχουμε εισάγει 40 χαρακτήρες. Το πρόγραμμα θα ελέγχει εάν έχουν εισαχθεί κάποιοι χαρακτήρες και στην περίπτωση που δεν έχουμε εισάγει τίποτα, θα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα και θα τερματίζεται. Αν όμως έχουμε εισάγει χαρακτήρες, θα εμφανίζει στην οθόνη μήνυμα ακολουθούμενο από όσους χαρακτήρες έχουμε αποθηκεύσει στο buffer, αφού όμως πρώτα μετατραπούν οι κεφαλαίοι σε πεζή και οι πεζοί σε κεφαλαίοι. Στο τέλος, θα εκτυπώνεται και ο αριθμός των έγκυρων χαρακτήρων. Τα σημεία στίξης θα παραμένουν ίδια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Δημιουργούμε ένα κενό αρχείο και αντιγράφουμε το template α. Καλό θα είναι να βρούμε τους ASCII χαρακτήρες που θα χρησιμοποιήσουμε στο πρόγραμμά μας. Ανοίγουμε το παράθυρο ASCII Codes και βρίσκουμε ότι το κενό, η space, αντιστοιχεί στη δεκαδική τιμή 0,32 και στη δεκαεξαδική τιμή 20. Το θαυμαστικό αντιστοιχεί στη δεκαδική τιμή 33 και στη δεκαεξαδική τιμή 21. Η τελεία αντιστοιχεί στη δεκαδική τιμή 46 και στη δεκαεξαδική 2ε. Η αλλαγή γραμμής, η ENDER, αντιστοιχεί στη δεκαδική τιμή 13 και στη δεκαεξαδική 0D. Το μικρό λατινικό A αντιστοιχεί στη δεκαδική τιμή 97 και στη δεκαεξαδική 61H. Το μικρό λατινικό Z αντιστοιχεί στη δεκαδική τιμή 122 και στη δεκαεξαδική 7α. Το κεφαλαίο A αντιστοιχεί στη δεκαδική τιμή 65 και στη δεκαεξαδική 41. Τέλος, το κεφαλαίο λατινικό Z αντιστοιχεί στη δεκαδική τιμή 90 και στη δεκαεξαδική 5α. Επόμενο βήμα είναι να ορίσουμε στο τμήμα δεδομένων τρία μηνύματα. Ένα μήνυμα προτροπής με ετικέτα Prompt Message με κείμενο «Εισάγεται κείμενο». Ένα μήνυμα μετατροπής με ετικέτα Meta Message με κείμενο «Το κείμενο μετά τη μετατροπή είναι». Και ένα μήνυμα για την περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει δώσει χαρακτήρες, No Cars, με κείμενο «Δεν δώσατε χαρακτήρες». Τέλος, ορίζουμε μία μεταβλητή buffer μεγέθους 40 bytes αρχικοποιημένη με 0. Γενικά, για να δηλώσουμε μία θέση μνήμης στο τμήμα δεδομένων με κάποιον αριθμό από bytes, θα χρησιμοποιήσουμε έναν από τους παρακάτω τρόπους. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να ορίσουμε μία μεταβλητή πίνακα με όνομα array και μέγεθος 3 bytes, μπορούμε είτε να γράψουμε το όνομα της μνήμης έπειτα την b και 3 φορές την τιμή αρχικοποίησης χωρισμένη με κόμμα, είτε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή 3DAP0 που σημαίνει επανέλαβε 3 φορές το byte που βρίσκεται μέσα στην παρένθεση, δηλαδή το 0. Εδώ επιλέγουμε τον δεύτερο τρόπο. Η εντολή δηλαδή που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η buffer DB40DAP0. Έπειτα εμφανίζουμε το μήνυμα προτροπής. Οι εντολές που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η LEA, MOVE και INT. Αποφασίζουμε
να χρησιμοποιήσουμε έναν καταχωρητή για να μετράμε τους έγκυρους χαρακτήρες που δίνει ο χρήστης. Κάθε φορά που ο χρήστης δίνει έναν έγκυρο χαρακτήρα, τότε θα αυξάνεται κατά ένα αυτός ο μετρητής. Επιλέγουμε τον καταχωρητή SI για αυτήν τη λειτουργία. Συνήθως, η επιλογή γίνεται μεταξύ των καταχωρητών SI και DI. Η επιλογή του καταχωρητή SI δεν είναι τυχαία. Ο καταχωρητής αυτός είναι καταχωρητής διευθυνσιοδότησης και θα χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα για την διευθυνσιοδότηση μνήμης με μετατροπή. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση των χαρακτήρων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να κατασκευάσουμε έναν βρόχο επανάληψης από 0 έως 40. Αυτό το κάνουμε γιατί το μέγιστο πλήθος χαρακτήρων που θέλουμε είναι 40. Ξεκινάμε μηδενίζοντας τον μετρητή με την εντολή Move SI, 0. Ακριβώς από κάτω τοποθετούμε την ετικέτα Star Loop 1. Σε αυτό το σημείο θα επιστρέφουμε με Jump σε κάθε επανάληψη. Αρκετές γραμμές παρακάτω τοποθετούμε έναν έλεγχο ότι εφόσον βρισκόμαστε κάτω από τους 40 χαρακτήρες, θα πρέπει να επιστρέφουμε στην αρχή του loop. Οι εντολές είναι Compare SI, 40 GB Start Loop 1. Επίσης, κάτω από τις εντολές αυτές, είναι απαραίτητη μία ετικέτα End Loop 1. Αυτή θα χρησιμοποιηθεί αν θέλουμε να μεταβούμε σε αυτό το σημείο, σε περίπτωση που ο χρήστης πατήσει Enter. Τοποθετούμε επίσης ανάμεσα από αυτές τις γραμμές μια ακόμα ετικέτα μνήμης Store Loop 1, η οποία θα χρησιμοποιείται για να μεταβούμε από κάποιον έλεγχο αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον χαρακτήρα. Μέσα στον βρόχο επανάληψης Start Loop 1, κάνουμε τα εξής βήματα πριν την ετικέτα Store Loop 1. Αρχικά, εισάγουμε έναν χαρακτήρα από το πληκτρολόγιο, χωρίς όμως αυτός να εμφανίζεται στην οθόνη. Έπειτα, ελέγχουμε. Αν ο χαρακτήρας που εισήχθη είναι το Enter, τότε πηγαίνουμε στην End Loop 1. Αν ο χαρακτήρας είναι το θαυμαστικό, τότε πηγαίνουμε στο Store Loop 1. Εάν ο χαρακτήρας είναι το Space, δηλαδή το κενό διάστημα, πήγαινε στο Store Loop 1. Τέλος, αν ο χαρακτήρας είναι η τελεία, τότε πηγαίνουμε στο Store Loop 1. Έπειτα, θα γίνει έλεγχος αν η άσκητη τιμή του χαρακτήρα που εισήχθη είναι αποδεκτός χαρακτήρας. Δηλαδή, θα ελέγχουμε αν αυτή βρίσκεται μεταξύ των χαρακτήρων A έως Z κεφαλαία λατινικά και A έως Z πεζά λατινικά. Αρχικά, θα ελέγχουμε αν ο χαρακτήρας είναι μικρότερος του κεφαλαίου λατινικού A. Αν η συνθήκη είναι αληθής, τότε ο χαρακτήρας αυτός δεν είναι αποδεκτός. Πηγαίνουμε στην ετικέτα Start Loop 1. Παρόμοια θα ενεργήσουμε για να ελέγξουμε αν ο χαρακτήρας είναι μικρότερος από το λατινικό A. Έπειτα, θα ελέγχουμε αν ο χαρακτήρας είναι μικρότερος του κεφαλαίου λατινικού Z ή του πεζού λατινικού Z. Εάν ο έλεγχος είναι αληθής, τότε πηγαίνουμε στην ετικέτα Store Loop 1. Τέλος, για την περίπτωση που κανένας από τους ελέγχους δεν είναι αληθής, τοποθετούμε μία jump, δηλαδή μία διακλάδωση χωρίς συνθήκη, για να μεταβαίνουμε αυτόματα στο σημείο Start Loop 1. Η παραπάνω έλεγχη είναι απαραίτητη, γιατί όπως προαναφέρθηκε, αποδεκτοί χαρακτήρες είναι όλοι οι λατινικοί χαρακτήρες.
κεφαλαίοι και πεζοί, η τελεία, το θαυμαστικό και το κενό διάστημα. Ακολουθεί η ετικέτα Store Loop 1. Αμέσως μετά εμφανίζουμε το χαρακτήρα που μόλις εισήχθη. Σε αυτό το σημείο έχουμε σίγουρα έναν έγκυρο χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας είναι σε μορφή ASCII και δεν χρειάζεται μετατροπή. Ο χαρακτήρας προέρχεται από το πληκτρολόγιο. Δεν έχει γίνει κάποια τροποποίηση ακόμα σε αυτόν. Έπειτα, τοποθετούμε τον χαρακτήρα στη θέση μνήμης Buffer SI με την εντολή Move Buffer SI, AL. Αμέσως μετά, αυξάνουμε το SI κατά 1. Η αύξηση του καταχωρητή μετρητή κατά 1 γίνεται με την εντολή Ink SI. Δηλαδή, η εντολή Ink SI ισοδυναμεί με την Add SI, 1. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο σε αυτόν τον βρόχο. Αμέσως μετά την ετικέτα End Loop 1, κάνουμε έναν έλεγχο για την SI. Εάν η τιμή που έχει ο SI είναι 0, δηλαδή εάν δεν έχουμε εισάγει κάποιον χαρακτήρα, τότε θα εμφανίζεται το μήνυμα No Cars και θα πηγαίνουμε στο τέλος του προγράμματος. Γι' αυτόν τον λόγο δημιουργήσαμε προηγουμένως την ετικέτα No Cars. Αμέσως μετά τον έλεγχο, εκτυπώνουμε το μήνυμα Meta Message και τοποθετούμε την ετικέτα Start Loop 2. Σε αυτόν τον βρόχο, θα χρησιμοποιούμε τη μεταβλητή DI για να μετράμε τις επαναλήψεις. Ο αριθμός των επαναλήψεων θα είναι από 0 έως SI. Προσοχή! Από 0 έως SI, όχι από 0 έως 40, διότι υπάρχει πιθανότητα να έχουν εισαχθεί από 0 έως 40 χαρακτήρες και όχι ακριβώς 40 χαρακτήρες. Έτσι λοιπόν, αρκετές γραμμές παρακάτω ελέγχουμε με την εντολή Compare αν ο καταχωρητής SI είναι μικρότερος από το DI. Εάν η συνθήκη είναι αληθής, τότε μεταβαίνουμε στην ετικέτα Start Loop 2. Αμέσως μετά, ακολουθεί η εντολή διακλάδωσης χωρίς συνθήκη Jump που μας πηγαίνει στο τέλος του προγράμματος και στην ετικέτα Τέλος. Επιστρέφουμε στην ετικέτα Start Loop 2. Αρχικά, διαβάζουμε σε έναν καταχωρητή τον αντίστοιχο χαρακτήρα από τον πίνακα Buffer με την εντολή Move AL, Buffer DI. Μπορούμε επίσης, αντί για τον DI, να χρησιμοποιήσουμε τον καταχωρητή σε H ή τον καταχωρητή BP, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αυξάνουμε την τιμή του DI κατά 1 με την εντολή Ink DI. Σε αυτό το βήμα, καλό είναι να ανοίξουμε το παράθυρο ASCII Codes. Η απόσταση που έχουν οι μικροί και κεφαλαίοι λατινικοί χαρακτήρες είναι σταθερή και ισούται με 20 στο 16αδικό σύστημα και 32 στο 10αδικό. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν τους εξής ελέγχους. Αν οι χαρακτήρες είναι θαυμαστικό κενό ή τελεία, δεν θα γίνεται καμία μετατροπή και θα πηγαίνει η εκτέλεση κάποιες γραμμές παρακάτω σε μία ετικέτα Print Car. Αν είναι κεφαλαίο λατινικό γράμμα, τότε αυτό θα πρέπει να μετατρέπεται στον αντίστοιχο πεζό λατινικό, προσθέτοντας σταθερή τιμή 32 που υπολογίσαμε παραπάνω. Έπειτα, η εκτέλεση του προγράμματος θα μεταβαίνει στην ετικέτα Print Car.
τελευταίος έλεγχος θα υλοποιείται ως εξής. Αν το περιεχόμενο του καταχωρητή AL είναι μικρότερο από το 90, τότε ο χαρακτήρας είναι κεφαλαίος λατινικός αριθμός, όπως διαπιστώνεται αν κοιτάξουμε στο παράθυρο ASCII code. Τότε πηγαίνουμε στην ετικέτα Lower. Σε αυτήν γίνεται μετατροπή από κεφαλαία γράμματα σε μικρά. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν ο χαρακτήρας αντιστοιχεί σε πεζό γράμμα, τότε αφαιρούμε από τον καταχωρητή AL την τιμή 32. Και στις δύο περιπτώσεις, ακολουθεί η εντολή Jump για να μεταφερθούμε στην ετικέτα Print Car. Επόμενο βήμα είναι να εμφανίσουμε το χαρακτήρα. Μετά το τέλος του βρόγχου, ο αριθμός των έγκυρων χαρακτήρων βρίσκεται αποθηκευμένος μέσα στη μεταβλητή SI. Στο τμήμα δεδομένων ορίζουμε τις θέσεις μνήμης 10 με τιμή 10, δεκάδα με τιμή 0 και μονάδα με τιμή 0. Αμέσως μετά την ετικέτα τέλος, μεταφέρουμε την τιμή του μετρητή SI στον καταχωρητή AH. Πραγματοποιούμε την πράξη της διαίρεσης του καταχωρητή AH με τη θέση μνήμης 10 αποθηκεύουμε το πλήκο στη θέση μνήμης δεκάδα και το υπόλοιπο στη θέση μνήμης μονάδα. Τέλος, εμφανίζουμε πρώτα τις δεκάδες και έπειτα τις μονάδες. Ο τρόπος περιγράφεται στο προηγούμενο εργαστήριο. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση του έκτου εργαστηριακού φυλαδίου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.